Σε καλωσορίζω εδώ στην Παραμυθούπολη. Υπέροχο μέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το σπίτι μου. Θέλω να σου πω ότι να σου κάνω και συνέντευξη ταυτόχρονα. Δέχομαι. Αντέχεις. Εννοείται. Θα με αντέξεις τα παιχνίδια. Θα σου προκαλέσω πονοκέφαλο. Όχι, εννοείται. Θέλω να μου πεις για αρχή γιατί δεν είσαι κάπου, τουλάχιστον τηλεοπτικά. Φέτος και πέρσι επέλεξα το θέατρο. Είναι πιο ξεκούραστο, είναι κάτι διαφορετικό. Και είναι καλό να ξεκουραστεί και ο κόσμος από μένα και εγώ από την τηλεόραση, από τα 12 ώρα γυρίσματα. Σε ποια κυπριακή σειρά θα ήθελες να πρωταγωνιστήσεις ή τουλάχιστον να συμμετείχες? Μα αγάπη μου, έχω πρωταγωνιστήσει ήδη σε μία. Μου φτάνει. Πού ήταν και στην Ελλάδα. Διπλός ρόλος, Κριστίανα Μούζουρα. Σε ποια θα ήθελες να ήσουν που τα αλήθεια τώρα? Δεν ξέρω, γιατί γίνονται συνεχώς αξιόλογες δουλειές. Την Αίγια, ας πούμε. Ποια νέγια? Εφούξια. Α, παλιά μιλάς. Ναι, γενικότερα. Α, γενικότερα. Ποια. Θα πω ένα ελληνικό το νησί που ήταν φοβερό. Ναι. Έχεις μανία με το Instagram? Ναι, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Κοιμούμαι έτσι. Ξυπνώ έτσι. Με μονίμως καλωδιωμένη. Ακόμα και τώρα, έτω θα με. Να σου πω το πιο περίεργο μήνυμα που σου έστειλα. Περίεργο. Απλά μια φορά μια κοπέλα μου έστειλε ένα κατεβατό μήνυμα. Ένα τεράστιο μήνυμα τέλος πάντων και με έβρισε. Γιατί? Γιατί με έστειλε μήνυμα μία ώρα το βράδυ και δεν της απάντησα ποτέ. Αρνήθηκες προτάσεις, φλερτ, κάτι τέτοια έχεις στο Instagram? Ού, καλά να σε. Τι σου λένε? Στην πραγματική ζωή δεν έχω. Κανεί με τον το Instagram. Δηλαδή, τι σου έστειλε, ας πούμε, ένας τύπος? Διάφορα. Με έχουν στείλει μέχρι μήνυμα ότι έχω παίξει σε. Αλήθεια? Ναι, και μου στείλε φωτογραφία. Α, ήταν κάποια που σου έμοιαζε? Όχι, κόψε το πρώτο και το βάλε σε ένα άλλο σώμα. Α, τραγικό. Ναι. Γιατί δεν συνεργαστήκες ξανά με τον Ανδρέα Γεωργίου μετά τα δίδυμα φεγγαριά? Δεν προέκυψε. Με τον Ανδρέα έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τον αγαπώ. Και αγαπάμε και ξέρω το. Α, είναι τσακωθήκε, δεν είσαστε. Όχι, καλέ, γιατί να τσακωθούμε. Οκ. Okay. Και γιατί σε είδαμε στο τατουάζ, σε είδαμε κάπου αλλού? Πού ξέρετε, μπορείτε και να με δείτε. Κάμε σου πρόταση. Θα σου πω. Μπορεί να το έκανα εγώ. Καμασού ποτέ άλλος έτσι συνέντευξη? Όχι, ποτέ. Τώρα ξέρεις ότι παράλληλα πρέπει να τα βρίσκω να σου κάνουμε και ερωτήσεις. Να σου κάνουμε ερωτήσεις που δεν φοβούμε. Έφτασες ποτέ κοντά στο γάμο? Όχι. Σκέφτηκες όμως ποτέ να κάνεις οικογένεια? Θέλω πάρα πολλά οικογένεια, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι οικογένεια. Πιστεύεις ήταν καλή ιδέα τούτη? Ήταν φοβερή, γιατί εγώ δεν φοβάμαι όπως είπα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Έφτασες ποτέ σε σύντιο να πεις κάποιου? Εξίασα τι ήθελα να ρωτήσω. Κάνει. Έφτασες ποτέ σε σημείο να πεις κάποιου συνεργάτη ότι έλα το χάλο να δουλέψω να τα ζε? Ναι. Το τι έγινε? Τίποτε, συνεχίσαμε απλά να δουλεύουμε μαζί. Πραγματικά αυτό το χαράβι είναι φοβερό. Έκανα και σαρδάμα, αλλά δεν πειράζει. Μουζουρά. Ναι. Σε θαυμάζω. Και εγώ με θαυμάζω. Θέλω να μου πεις. Ναι. Την τελευταία χειρόπιτα που έριξες σε κάποιον, τι του είπες? Χθες. Και τι του είπες? Ότι θα το καταλάβει ότι είναι αυτός, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μου λέει θα περιμένω μήνυμα. Λέω του περίμενε. Είσαι άκαρδη γυναίκα, ξέρεις το. Τι να κάνω, συγγνώμη. Χάρη μου, είσαι καλά, αγάπη μου. Ναι, είμαι πολύ καλά. Γιατί έχεις ασφρίσει. Θα του πω να κάνω μια άλλη μία, σε παρακαλώ. Μου θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, πέρασα υπέροχα. Βοήθησες με πάρα πολλά στο να σου κάνω τη συνέντευξη. Μπορούμε απλά να χορέψουμε και να το διασκεδάσουμε. Μπορείς, έρχεσαι μαζί μου νομίζω κάθε φορά που... Εννοείται, αλλά θα ανεβαίνει με όπου θέλω εγώ. Εντάξει, ο Θεός μαζί μας. Άμα αφήσεις, ανέβω σε όλα τα παιχνίδια εκτός από τη Ρόδα. Αλήθεια? Πάει πάρα πολύ αργά. Ετοιμάσου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε περιμένω στη Ροζ. Αμέ. Και επιτέλους είμαι εδώ. Γεια σας. Το περίμενα καιρό. Ένα λεπτό. Και δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Πέρα από τον ίδιο τους το φόβο. Πάω! Πίστευκες ήταν καλή ιδέα τούτη. Πέρα από τον ίδιο τους το φόβο. Κάνει. Άλλη μία σε παρακαλώ. Όχι.